Ξεκίνησα στο ΙΚΑ, στην ώρα μπροστά μου σίγα. Σίγα. Για τον οδοντό γιατρό. Αδικία. Και μου, δεν ήταν καλό. Δεν είχε από σένα ούτε τη χαρά, ούτε χαρά. Αυτό που μας δίνεις κάθε φορά ως Κική. Γιατί από σένα αυτό περιμένουμε. Μωρή, τι να έκανα, παραλίγο να πιάσω τα πουλιά των ανθρώπων. Δεν είχα τι να κάνω. Δεν τα πιάσε. Μα μου είχαν, ήμουνα στο ίδιο ύψος με τα πουλιά ολονών. Ναι, συνεχίζω. Ναι, θα μηχανία. Η συζήτηση σηκώνει Βίκη. Τι ώρα είναι, γιατί, πες μου Βίκη τώρα, εσύ πώς θα αντιδρούσες αν ήσουν στη θέση. Να το κάνουμε και με τη Βίκη το τραγούδι. Εγώ νομίζω ότι αν μου συνένα αυτό χαρά θα περνά. Μου λέει ο κύριος Φωκάς, πιάσε ό,τι βρεις. Έχω χαρά και πάω στα αστέρια και πετάω. Στα αστέρια και πετάω. Μ' αγαπάς και σ' αγαπάω. Έχω αγάπη τόση που θα με παλαβώσει. Που θα με παλαβώσει. Η αγάπη που έχω η τόση. Έχω αγάπη τόση που θα με παλαβώσει. Που θα με παλαβώσει. Η αγάπη που έχω η τόση. Μπράβο για τον τραγούδι. Δεν ξέρω τι να πω και ο Φωκάς τι της είπε της κοπέλας. Χαχα. Δεν ξέρω τι να πω. Το τραγούδι, γιατί δεν το είπε όμως. Δεν ήταν χαρούμενη η ίδια. Αποσυντονίστηκε μάλλον από τα ύψη που της έβαλαν. Λάθος ύψος. Ας τη βάζανε πιο πάνω. Να τα βλέπει αφιψηλού να αισθάνεται ότι τάχει ας πούμε. Γιατί προφανώς ταράχτηκε. Ναι, οπωσδήποτε πιο πάνω. Οπότε, μπράβο. Είναι λάθος άμα τα λέγαμε. Τα έχουμε πει σε αυτή την εκπομπή. Πατήθηκε το ψεύτικο. Σπίτι μου, ξεχνώ τη λύπη μου και μένω μόνη μου. Λυπισμά, δεν έχω πρόβλημα, μ' αρέσει μόνη μου. Μόνη σου. Ο Φωκάς έσκησε, πρέπει να πω. Ήταν από τα ωραιότερα πράγματα που έχω δει. Ο καναπές... Μας βρήκε τα πιο έξυπνα έπιπλα. Ήτανε επαγγελμένο, θα έλεγα. Αρχικά θα ήθελα να ζητήσω έναν τέτοιο καναπέ διθέσιο και λίγο να κάνει γωνία, γιατί έχω και πολλές φίλες να χωρέσουμε όλες πάνω. Και τι εξυπηρετικό. Άρα όχι διθέσιο. Να πλένετε μόνο στο καναπέ. Διθέσιο για μένα, αγοράει, κατάλαβα. Μόνο για μένα. Τα υπόλοιπα για τις φίλες. Τη γωνία τα κορίτσια. Βικάκι μου, καταρχάς θέλω να σου πω ότι εγώ έχω κάτσει πολλές φορές πάνω σε ένα τέτοιο καναπέ επί εποχές που με το Φωκά κάναμε. Μάλιστα. Κάναμε μαζί τα σοου. Βολάβαμε το μηνυματάκι. Δεν ήταν πολύ βολικό, έχω να σου πω. Τραγούδια, αξεπέραστο. Και το σοου αυτό, αξεπέραστο. Το μην έχει φτιάξει η θέση του άντρα σε αυτό το σοου, είναι λίγο συζητήσιμη. Την άλλη φορά δεν τα είχαν τα παιδιά με την Εφραιμιά έξω να κρυώσουν, περιμένανε έτσι πίσω. Τώρα τα κάνανε καναπέ. Ας μιλήσουμε για τη θέση του άντρα κάποια στιγμή, γιατί λέμε. Όχι. Που δεν ξέρω το έπιπλο, κάπως ξεπούλησε το έπιπλο όπως καταλάβατε. Πολύ τριθέσιο ήταν αυτό, ε. Αυτό θέλει τώρα σίγουρα πολυθρόνα και ένα τραπεζάκι. Αν έχεις μικρό χώρο. Αν έχεις μεγάλο χώρο, αυτό το ανοίγεις γάμα. Τα. Πολύ ωραίο, μπράβο, συγχαρητήρια. Φρέμψη. Φάρτο. Έλα. Έρχομαι. Έλα. Τρελαθήκανε και στον διάφορο. Έλα, έλα, έλα. Μαρινά. Για την ξαναδιανυψία, ναι, παρακαλώ. Για εκείς εκεί μου φαίνεις αυτό το μπόμπερ, σε παρακαλώ. Το μπόμπερ. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Καλέ. Πρέπει να σας γδίσουμε. Το θέλω. Κάνομαι άσχημα. Τα πήρα! Μένα δεν πειράζει. Άλλο, δεν χορταίνει και η κυρία Μαρίνα. Το τζάκετ μου αρέσει, μου. Άλλο, να βγάλω κάτι άλλο. Όχι, παιδιά! Α, τι ώρα ήταν, ό,τι μπορείς, Μαρίνα μου. Κάτι ακόμα μου επιτρέπετε. Όχι. Ναι, ναι. Συγγνώμη. Ένα, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, οχτώ έχει. Λοιπόν, επειδή έχει αρχίσει και ανεβαίνει η θερμοκρασία, πάω. Ανεβάζεις τη θερμοκρασία. Ζεστική υγρασία μόνο. Εσύ ξέρεις τη διαδικασία.
Ακούμε το στίχο. Κάποιο έκατσε και του έγραψε. Δεν το ήξερα. Παιδιά, τι είναι στο ίδιο πλατό που γυρίζετε. Πολύ ωραίο χορευτικό σόου, αρχικά. Αλλά είναι στο ίδιο πλατό που γυρίζετε το μουσικό σόου. Α, σε άλλο πλατό. Άρα είναι μάστιγα. Αύριο είμαι γυμνοί όλοι. Να μπω. Εγώ αρχικά. Γιατί όχι, η κυρία Βίκη κδίθηκε. Ο κύριος Νίκος κοντά είναι. Αλλά κδίθηκε ο κύριος Νίκος. Όχι, εμείς είμαστε εντυμένοι και κδίνουμε τους άλλους και με την παρέα μας. Ωραίο. Τρελάθηκαν κι αυτοί. Εντάξει, πόσα live είναι το dancing. 16. Όχι σύνολο. Το μέχρι τώρα, ναι. 5, 4, 3, 1, κανένα. 5. Τώρα γυρίζετε. 5. 5 live κρατήθηκε η κυρία Μαρίνα. Κρατήθηκε. Έτσι λέει, δεν αντέχω άλλο. Και το παιδί αυτό μου πετάει τους κοιλιακούς με στα μούτρα. Τον είχε περάσει και ένα χέρι δικιά μας εδώ που το... Όχι εννοώ, όχι. Εγώ αυτή παντρεύτηκε. Εδώ πέρα που... Όχι, κάτι είπες για μένα. Δεν έλεγα για σένα. Γιατί αρχικά έχω δουλειά σου. Άδικα έρχεσαι και εσύ και όλο το άρμα πίσω του ήλιου. Τι είπες για... Τι είπες για μένα, τι. Δεν το πιστεύεις ότι είναι η ουρά σου, γιατί τη βλέπεις μέσα στα μούτρα. Τι είπες για μένα, άσε, μην αλλάζεις κουβέντα, αλλάζεις κουβέντα. Τι είπες για μένα. Εδώ θα παίξεις θέατρο και Δευτέρα που έχεις ρεπό. Τι πέρασα, παιδί μου, εγώ ένα μα χέρι. Δεν μίλησα για σένα. Αλλά. Για τι ποιον, έλα. Για ποιον μίλησες. Όχι για σένα. Όχι για μένα. Αυτό είναι το βασικό. Πάω μέσα, Νικόλα, πάω μέσα. Εντάξει, παρεξήγησε. Οπ. πάω μέσα. Είχε χορέψει το αμάρτης, αυτό πήγα να πω εδώ πέρα. Το παιδί, ας πούμε, και το... Άρα, για μένα... Αχ, βρε, Νικόλα! Ρε, εσύ, τι ηθοποιάρα είναι αυτή! Αδικείτε. Αδικείτε. Πρέπει να βγαίνει και λίγο στην Άι, Μαλέσκου, λίγο στο Big Brother και τίποτα. Και λίγο να είναι στην ταινία ταυτόχρονα να κάνει εκφράσεις. Δηλαδή, κάπως να μοιραστεί σε όλοι, κανονικά. Μπερδεύτηκα τώρα, για τώρα μένα. Τώρα έλεγα μόνο για εσένα, αφού εσένα κοιτάω. Εντάξει, για μένα. Μπράβο, για μένα, έλα, 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 έλα. Πολύ καλή. Εγώ σήμερα το πρωί, με το που ξύπνησα. Θεάρα. Αυτό το ρούχο το θέλω, Βάσια. Θεότητα. Rolling. Για πάρα πολύ καλή. Τι ωραία. Είχε μείνει ένα πουλί τελευταίο και θες αγνή την παρέα. Να τα όλα, λάμψη πια κανονικά. Πάρα πολύ καλή η Μπέση. Μ' άρεσε που την κάναν και λίγο Τίνα Τάρνερ, το μάλλον να θυμίζει. Δεν ήταν εύκολη η χορογραφία εκεί που πήγε πάνω στον Αφιάν. Έχει φύγει κόσμος από Αφιάν. Τι ωραία που έκατσε η κοπέλα έτσι, της έκατσε ολόκληρος χορευτής. Δεν είναι εύκολο. Να σου έρχεται ο χορευτής έτσι, θέλει προσοχή. Μπράβο στην Πέση, μπράβο. Σε ποια σεξουαλική στάση θα έδινε στο γιατί ρομάσου αυτή η εκπομπή. Α, σε ποια. Να σκεφτώ. Για να δω, να τη λέω από εδώ και πέρα. Για πες. Όνομα. Να λέω πάμε για Ντάνο. Τι να σου πω τώρα. Ξέρω εγώ, στον Μπρούμικο. Λίγο τεμπέλι σε κόβω. Λίγο τεμπέλι σε κόβω. Τεμπέλικο είναι τον Μπρούμητο. Δεν είναι τεμπέλικο τον Μπρούμητο, τι είναι. Τι λέει, ρε παιδιά. Τον Μπρούμητο με το ονομάζεται Ντάνο. Λίγο το χτυπά στι χάντρε. Τη δουλειά κάνει του άντρε. Το γιατί το πληροφορεί το μυστρί. Το χτυπά στις χάντρες. Τη δουλειά κάνει τους άντρες. Το γιατί το πυλοφόρει το μυστρό. Το Μπρούμητο. Όχι, ήταν άσκελο. Το άλλο. Κάτω όλο. Θα τα πω όλα αυτά που μου λες το αυτή μου, Αγγελική. Αλήθεια, ορκίζομαι. Απλά θα μεταφέρω τα λόγια σου. Θα το κάνω. Δεν έχω να χάσω τίποτα. Τα παίζω όλα για όλα. Ντάνος. Τα παίζω όλα για όλα. Να σας πω. Okay. Δεν πιστεύω ότι είχε πάρα πολύ φαντασία τον Μπρούμητο να το λες Ντάνο. Δεν είναι και ωραίο. Ποιος. Α, μουτσινά μπορώ να δώσω. Μια πολύ ωραία.
Τώρα λοιπόν, θα πρέπει να το δείξουμε. Λοιπόν, όπως είστε σπίτι, αν έχετε παρτενέρ, πιάστε τον. Πλάκα-πλάκα, γιατί να μην δώσω. Αφού λέμε το καλό μεσημεράκι, να έρχεται και από μία, ο καθένας από το πέρα από την εμπειρία του να βάλει μία κίνηση. Μπράβο, ναι. Ωραία. Και όλοι μαζί να βάλουμε και μία κίνηση Αλκατράς που έχει να κάνει με διάφορα. Και προπ δηλαδή. Και προπ, επειδή είναι πολλά τα παιδιά. Προσοχή στο σπίτι, θέλει τραπεζάκια. Θέλει τραπεζάκια. Τη θαυμάζω γιατί η Σάρα Τζέσικα και άλλη μία καταπληκτική, η Πολίνα Πορίτσκοβα. Το μοντέλο την ξέρετε, βέβαια. Την ξεχνιάζω, ευχάριστα. Είναι δύο γυναίκες που μεγαλώνουν πολύ ωραία και δεν έχουν πειράξει στο πρόσωπό τους τίποτα. Και τους το λέω εγώ, γιατί εγώ έχω τσιμπηθεί. Έχεις και το παραδέχομαι. Έχεις φίλες που έχουν τσιμπηθεί. Όχι, εγώ έχω τσιμπηθεί. Δεν κρύβομαι, δεν λέω ψέματα στον κόσμο τώρα να κοροϊδεύουμε τους ανθρώπους. Μεγαλώνουν υπέροχα. Και λέει, αυτή είναι η ρητίδα μου και έτσι είμαι και γουστάρω. Και τους βγάζω το καπέλο και υποκλίνομαι και να. Πάτα, την καρδιά και το μυαλό μου, πάτα, την ψυχή και το κορμί μου, πάτα, ό,τι έχω και δεν έχω, πάτα, πάτα, πάτα όλα εσύ. Εδώ πια μιλάμε για σοου. Γίνεται τέχνη. Γίνεται τέχνη. Τίποτα στην τύχη. Τη μαύρη τύχη του. Κοίταξε να δει. Έγινε κάτι με τη Σάρα Τζέσικα, πάγα. Ναι. Επειδή δεν έχει βάψει τα μαλλιά και τα άφησε γκρι, πάθανε τρέλα. Όντως ρε φίλε. Από την άλλη, ναι, είναι φυσικό ο να μην πειράζεται. Απ' την άλλη, του λες γιατί αφήνει γκρι το μαλλί. Σε τελική έλεγε τι ασχολείσαι με τον άλλον. Θες τα δικά σου. Ο καθένας, παιδιά, όπως νιώθει πιο όμορφα. Απλά είναι ωραίο να υπάρχει ένα μέτρο. Μέχρι εκεί. Δηλαδή και η Σάρα και η Τζέσικα και η Πάρκερ και οι τρεις εννοηθήκαν. Ωραίο που το άφησε γκρι, εννοώ. Αλλά έχει κάνει πέντε πράγματα, δεν έχει κάνει τίποτα. Ναι, τσιμπήθηκε κι αυτή. Ναι. Πολύ. Αλλά ενώ. Ναι, μα θα κάνεις, ρε παιδί μου. Εδώ η δικιά μας πάνω κάνει καλή. Πάνω. Α, τι κάνει. Κάθε δυο εβδομάδες κάνει μέθη και τραβιέται. Δεν ξέρω τι παθαίνει. Δεν την γνωρίζουμε. Δεν το κινητό κάθε εβδομάδα βγάζει άλλη φωτογραφία. Δεν της ανοίγει το πιν. Αυτό δεν είναι μέτρο, δεν είναι μέτρο. Αχ, πρέπει να φύγεις. Άντε, γεια. Ενώ. Ναι. Αν θα χορεύεις. Όχι τώρα, αγάπη μου. Αλλά δεν θα φύγω. Αγαπούλα, δεν μπορώ. Οκ. Πεινάω τώρα. Πεινάει, ας φάει το πόδι μου. Πάρε τα χέρια σου, Αμερικάνα, από πάνω του, γιατί θα έχουμε ψυχρό πόλεμο. Πολύ ψυχρό, όπως βλέπω. Ένα εικαριώτικο. Later, baby. Go home, Κατσάπολας. Δεν της αρέσει. Χρόνια και χρόνια. Εσύ αυτή η οποία έχεις μάθει μέσα από όλα αυτά τα βιβλία φιλοσοφίας, επιστημών. Έχω διαβάσει πάρα πολλά, αλλά όλα αυτά, εφόσον έχουν απομειωθεί, εφόσον έχουν αποστηθεί στο μυαλό. Έχουν αποστηθεί. Τα πάτε πεντάλια. Αυτό εννοώ. Είσαι ο μόνος. Μπράβο, αποστηθιστεί. Κάνω υπομονή εδώ μέσα. Θα με προβλημάτιζε αν υπήρχε κάποιος άλλος λόγος. Εννοώ ότι... Όταν ξυπνάω, σε σκέφτομαι. Καλύτερα να μην ακούς την αλήθεια παρά να ακούς κάτι που θα σου χρυσώσει, ας πούμε, το χάπι. Ή θα το πούνε με κάποιο τρόπο. Με άλλο αποστηθημένο. Ο να σχηματίζεται στο συμφέρον της κοπέλας που θα σου το πει. Τι έπαθες. Όχι, προσπαθώ να σκεφτώ αυτά που λες. Πίσω δε ξαναγυρνώ. Στη βαρύτητα σου αφήνω με. Με τραβάς και παρακτήνω με. Τόσο πιο κοντά σου έρχομαι. Τόσο σε ερωτεύομαι. Ρε παιδιά, συγγνώμη να σας πω κάτι. Να σας πω, η κοπέλα αυτή, γιατί έχει αποστηθιστεί έτσι άσχημα. Πολύ ερωτευμένη και πολύ αργή. Δηλαδή και τον έκαψε τον άλλον. Γιατί δεν. Να τα λέμε πιο απλά τα πράγματα. Θέλει να αποδείξει κάτι τώρα. Επειδή πήρε ότι είναι μαθηματικός, αφού χορεύει μπάλο, τι μας νοιάζει ότι είναι μαθηματικός. Τι ωραία φεύγοντας, έκανε τη φούρλα. Η άλλη του κάνει πρόγραμμα. Ενώ τώρα αυτή εδώ πέρα θέλει να του μιλήσει. Δεν θα έφευγε. Αυτή δεν είναι που θύμωσε. Γύρισε. Την έπεισε. Τι λες, τι ανατροπές, θέ μου. Αυτό το τριαντάφυλλο ναι. Θέλω να το δώσω. Πού? Σε παρακαλώ.
Ιωάννα. Δεν το πιστεύω. Ποια είναι η Ιωάννα? Δεν τη θέλαμε αυτή που έφυγε. Κάρμα is a είσαι μέσα. Έλα, Ραγλέφτα. Ναι, Αλέξη. Θα μας ευχαριστήσω για όλο το χρόνο. Ποια φεύγει. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ να είσαι καλά. Δεν θα χαιρετήσω τον Αλέξη μετά από όλα αυτά που μου έχει υποσχεθεί. Ότι δεν θα μην το χαιρετήσει, θα του δείξεις. Σκέφτεται, δεν τα είδα τον Αλέξη. Λυπάμαι, δεν μπορώ να τον αποχαιρετήσω. Sorry. Oh my God. Σε τόσο που χαιρετήσω. Λένα, δυστυχώς αποχώρησες. Πληγώθηκες απόψε. Εννοείται πληγώθηκα. Και πραγματικά δεν βρίσκω το λόγο να το φοράω αυτό. Τι πέταξε. Έπρεπε να το χάω δεις πίσω. Είναι ντροπή που πάρατε την κυρία Αλεξίου. Διπλή ντροπή που το είπανε και live, ωραία. Πέταξε το αυτό, το... Της το έκανε... το πέταξε. Της το έκανε, ήταν... τους έκανε δώρο η παραγωγή κολιέ. Όχι, γιατί τους παίρνει δώρο αυτός. Σε κάποιες την είχε πάρει δώρο. Της Λένας. Ναι. Δεν ξέρω. Με τα μπελάκια για να μην τις χάνει. Έλα, καλό ήταν. Δεν ήταν ωραίο, όχι. Δεν ήταν. Έχει πει πιο κρύα δηλαδή. Θυμάμαι να πέφτει θερμοκρασία του σώματος. Εδώ ήμασταν οριακά. Μπράβο, και θυμώνει και φεύγει. Αυτό το παιχνίδι μας κάνει πάντα νοκάτο. Δεν τελειώνει αυτός. Πότε τελειώνει όμως, ας τελειώσει τώρα. Πριν το 21. Πριν φύγει το 21. Δηλαδή κάπου να... Μπράβο. Και ποια θα κερδίσει. Το Κοτόπουλο μπλοκ του αξίζει κανονικά. Και να δούμε και τον γάμο. Και το Μέλιτος. Η Άννα, εμένα μου αρέσει πολύ. Η Άννα δεν είναι η κοπέλα από την Κύπρο. Ναι. Πολύ στεναχωριά μου που είναι και η Άννα. Γιατί να είναι στεναχωριά, με λες και την αδερφή μου. Εν πάση περιπτώσει, να είναι καλά τα παιδιά, καλό τέλος. Καλό τέλος, ωραία. Ισπανικά, Ιταλικά. Πες μου λίγο για το φιλί με την Ελένη Δήμου. Το ήξερε. Όχι ρε, δεν φάνηκε στην αντίδρασή της. Το φιλί γιατί κράτησε τόση ώρα. Γιατί δεν ήμουν σίγουρος εάν η κάμερα ήταν σε εμάς. Ρώτησα την πηγή δηλαδή πώς θα της φαινόταν αν την φιλούσε ο Θάνος Πετρέλης. Ναι. Και μου είπε εγώ θα ήθελα να με φιλήσει ο Μαρίνος. Πούντι. Αλήθεια μου το είπε. Φέρ' την εδώ τώρα. Λέει, ο Μαρίνος όμως έδωσε ένα φιλίλης. Εντάξει, μικούλα μου, ηρέμησες. Φίλα με και κλείσε με στην αγκάλια σου. Σαν παιδί χάνομαι στον έρωτα σου μη ρωτά. Πού θα πάει και τι θα γίνει. Αν όδε παίρνω όλη την ευθύνη. Πολύ ωραίο η τηλεόρασή σας. Άκου, φίλησε την άλλη τη γυναίκα τόσα χρόνια πορεία. Τι ωραία το προσωπικά έχει πει, τη φίλησε στο στόμα από το πουθενά. Για να πούνε να ήταν φυσικά. Δεν πρόλαβε η γυναίκα να αντιδράσει, γιατί είχε το μυαλό, επειδή είναι και η coach, αν θα πει σωστά τα ιταλικά και το τραγούδι. Και φίλησε και την κυρία πηγή τη Δεβετζίν, ωραίο. Μα τι είναι αυτά, δεν τολμάς να βγεις έξω περιποιημένος σε γροσοφυλάνη στα πλατό. Μα δεν είναι αυτό ζωή. Ετοιμάσου, ξανθούλα, έρχομαι. It's okay. Μου λέει διάφορα. Σου δίνουν πεντάρια. Θέλουν να σου πάρουν τη θέση. Και εγώ αυτό λέω. Τι κάνεις εκεί πίσω, γιατί τα έχουν βάλει όλοι μαζί σου. Θεωρούν ότι είμαι βίσμα. Το είπα. Εγώ αναρωτιέμαι, δεν χαίρονται οι υπόλοιποι που μπήκαμε την αξία τους. Γιατί σε η αλήθεια με στην τσέπια. Στα γκρίζα όνειρά μου είσαι αστέρια. Και μάνα και αδελφή μου και αγάπη εσύ.
τα όνειρά μου είσαι αστέρια. Και μάνα για αδελφή μου κι αγάπη εσύ. Ή άλλο να ζητήσω τη ζωή. Πολύ ωραίο τραγούδι. Γιατί ακούσαμε Θάνο Τζάνι από το πουθενά. Μπράβο, μ' αρέσει το τραγούδι αυτό. Δεν άκουσα τι. Δεν άκουσε και το απόσπασμα. Το απόσπασμα τι σχέση είχε. Α, έτσι το κάναμε. Γιατί το παρακολουθεί. Α, γιατί λέγονται αλήθεια. Και τι σχέση. Δεν με νοιάζει, δεν είναι ωραίο τραγούδι. Άκουσα τι το ψάχνω τώρα, μωρέ. Στην Δευτέρα είναι. Θεωρούν ότι είναι βίσμα η Τζόρτζια. Η Τζόρτζια όμως χορεύει καλά, παιδιά. Είναι πολύ καλή. Δεν ξέρω. Όχι, είναι πολύ καλή στο. Παιδί. Είναι πολύ καλή στο χορό. Μια χαρά είναι. Πολύ... Το βλέπει. Ποιο. Το. Τι πω. Dancing with me. Καλά, στείλ το μου μέσα μέσα. Το βλέπει. Όχι. Άρα πού ξέρει. Α, βλέπεις τη Τζόρτζια μόνο και αλλάζεις. Ποια είναι η Τζόρτζια? Σε φάνε τα σκυλιά ζωντανό. Θα μείνουν μόνο τα γυαλάκια. Να το θυμόμαστε. Το παλούκι είναι η λέξη. Έγινε καλή. Τροπή. Ευχαριστώ για τα αποσπάσματα. Και ο χρόνος αρχίζει από ρουκ ζουκ. Έπεσαν στις εξετάσεις κάτι θέμα. Επίπεδο, επίπεδο. Σοφ. Πολύ... Παλούκι. Μπράβο. Επίπεδο. Όποιος πηδάει. Κανένα πολλά, επίπεδο. Του μπαίνει κι ένα. Ωραία, ευχαριστούμε Ζέτα. Τι πηδάς. Εμπόδια. Τι είναι ερωτήσεις αυτές, είναι ωραίες. Μπράβο. Το παλούκι ήταν η λέξη μας, κύριε Πρόεδρε. Γιατί γελάτε, κύριε Πρόεδρε? Και χάσαμε το παλούκι. Αυτή είναι η τηλεόραση που θέλουμε, συγχαρητήρια. Με ντρέπομαι να το σχολιάσω. Γιατί το σταματάει, μωρέ! Αφού το ξεκίνησε ο μαέστρος! Ο μαέστρος το ξεκίνησε, αλλά η δική μας Τζόζεφιν δεν τραγουδούσε. Αφού δεν ήταν μέρος να τραγουδήσει. Έχεις δίκιο, δεν ήταν, αλλά ήθελα να το πάρει από πριν. Α, δεν χρειάζεται να μπω στη διαδικασία κουβέντα. Δεν θέλω να σχολιάσω. Γιατί? Γιατί μπορεί να μην φάνηκε από το επεισόδιο, αλλά έχω επίπεδο και τσίπα. Μπράβο. Γι' αυτό. Τα φιλιά μας τον Κωνσταντίνο, δε. Ανέβασέ το να σε δω στα social. Τώρα, πού πάμε? Break. Ποιο πρόγραμμα κάνετε αυτή την εβδομάδα? Έχω χαθεί, μωρέ. Πήγε όμως, Έλα, είστε πολύ ευχαριστοί. Δεν κατάλαβα τίποτα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και γυρίζουμε εδώ με χρυσή τηλεόραση. Είδες να. Πόσες αποδείξεις θες, για να δεις πως δεν με θες. Πόσες αποδείξεις θες, για να δεις πως δεν με θες. Πόσες αποδείξεις πες μου θες. Πόσες, πόσες θες. Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικάνικα και εσύ περνάς τους δρόμους με το μπουφάν στους ώμους και τα πουκαμισάκια τα κοντομάνικα. Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικάνικα και εσύ περνάς τους δρόμους με το μπουφάν όμως και τα πουκαμισάκια τα κοντομάνικα. Αυτή είναι η Αλκατράς, μπράβο ρε παιδιά, μας λείψατε. Έτοιμοι! Η Τάνια Τρίπη μας μιλάει για την κόρη της Τζένι Καζάκου, αλλά και μας εξηγεί το λόγο που έχει πάρει ως κατοικίδιο και ζηλεύω πολύ γι' αυτό, Oscar. Για δεν μ' αφήνει αυτή η μέγερα. Oscar. Να πάρεις ένα προβατάκι. Να πω ότι θέλει να μου φέρει γάιδαρο στην αυλή, αλλά πείτε δεν μου που αντέχω. Δεν μ' αφήνει. Κι άλλον. Είναι ελκυστικός άντρας ο Γρηγόρης. Ποια είναι η κοπέλα?
Μπορούμε, σας παρακαλώ, να πάμε σε διαφημίσεις, δηλαδή. Ωραίο ρούχο η Νάταλη. Γιατί Γρηγόρη μου, για λεφτά. Μας άρεσε ως ζεν πρεμιέρ. Είσαι αντικειμενικά όμορφος, μωρέ Γρηγόρη. Δεν μπορεί να απαντήσει. Μόλις χωρίσα, θα πω για να τα σπάσω. Μόλις χωρίσα, θα πεινώ να γιορτάσω. Και βρίσκω άλλη αγαπή και φεύγω να σωθώ. Στο αδειό μου κρεβατί, το πρωί θα αναστηθώ. Μόλις χωρίσα. Τι μπράβο, όλα good. Τι ωραίος. Εγώ νόμιζα ότι είναι όντως από διακοπές του Γρηγόρη αυτό. Δεν το κάναμε εμείς, θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Τι του είπε η Νάταλη, ότι είναι ελκυστικός ο Γρηγόρης. Ο Αρναούτογλου. Όχι. Ο Κουντάρας. Στα μάτια της. Γιατί, αντικειμενικά, το αντικειμενικό δεν έχει πεθάνει. Δεν υπάρχει και αντικειμενικό. Υπάρχει αντικειμενικό. Μην λέμε και ψέμα. Μετάβαση, ο Ανδρέας. Τώρα ανέβηκε στο κτέλ. Όχι, ενώ πια. Εντάξει τώρα. Αντικειμενικό. Δεν ξέρω και το αντικειμενικό. Δεν είμαι τώρα σίγουρος για αυτό που λέω. Αλλά νομίζω ότι αντικειμενικά λίγα πράγματα δεν είναι αντικειμενικά. Μετά δεν είναι πιο υποκειμενικό όλο το σύστημα. Η αγγελική αντικειμενικά πρέπει να πάει στο Πορτοφίνο. Μόνιμα. Αυτό είναι. Ναι. Ένα όμως. Δεν έχω άλλο αντικειμενικό. Όχι. Ωραία. Μπράβο. Του είπε δηλαδή ότι αρέσει μόνο σε αυτήν αυτό. Του είπε με ευγένεια. Ωραία. Όλα good, όλα good. Δεν κατάλαβα. Ανήκω σε σένα, ανήκει σε μένα. Πήρε μία μέρα, τα πρώτα live. Και άσε να γελάει. Λέω παρακαλώ, έλα τρυφωνάκο, λέω. Να γελάει με λιγμούς. Ποιο, λέω, με λιγμούς. Παιδί μου λέει, φίλοι μου λέει, τι φάλσα που είσαι. Λέω, τα δικά σου δεν τα θυμάσαι. Το περίεργο μήνυμα θέλω να μου πεις. Ο τρύπωνο. Όπου... Καλέ, μου στέλνουν φωτογραφίες. Ναι. Για πού? Ναι, και το στέλνω στο τρίφωνο κατευθείαν. Γι' αυτό, παιδιά, όποιος μου στείλει γυμνή φωτογραφία θα πάει κατευθείαν στο τρίφωνο. It's amazing, it's fantastic. It's amazing, it's fantastic. Μπράβο. Άκου την. Είπε ο τρίφωνα στην πηγή ότι είναι παράφωνα. Εντάξει, όχι. Ρε παιδί μου, εντάξει, δεν ξέρω, δεν ήτανε. Ήτανε, το Σάββατο ήτανε. Στα προηγούμενα ήταν πολύ καλή. Το Σάββατο αυτό ήταν. Μπορεί ένα Σάββατο να μην τραγουδήσει σωστά. Μα δεν πάνε για να τραγουδήσουν σωστά, αφού είναι φιλανθρωπικό. Αν τραγουδούσανε σωστά, θα ήταν το The Voice, είπαμε, που δεν είναι φιλανθρωπικό. Ωραία το είπα. Σημειώστε μερικά ωραία που λέω. Μπράβο. Και οι φωτογραφίες, να ξέρετε, πηγαίνουν κατευθείαν inbox τρίφωνα. Πολλά σκέφτομαι αυτή τη στιγμή. Τίποτα δεν θα μοιραστώ μαζί σας. Μπράβο. Θέλω καλαμάκι, ένα σουβλάκι, θέλω σπανακόπιτα, γιατί είναι τόσο όμορφο. Θέλω να τρώω αυτό όλα. Ποιο να τρώει. Θέλω σουβλάκι από την Κυπρό να πνάσει. Όχι, θέλω το σουβλάκι του Αλέξη. Το σουβλάκι του Αλέξη. Α, ωραία το σταμάτησε. Ξέρεις ποιο θέλω. Ποιο? Θέλω το Where's my phone. Τώρα το τραγούδι. Όχι τώρα, καλά. Να το λέει, δεν θυμάμαι πια. Where's my phone. Γιατί κάπου... Γιατί το... Ναι, γιατί το απόσπασμα που είδαμε δεν θέλει σχόλιο. Τι να σχολιάσω, η κοπέλα ζήτησε το σουβλάκι του Αλέξη. Όλοι στο σουβλάκι του Αλέξη θέλουνε, γι' αυτό έχουν πάει και κάνουν εκεί πέρα τον μπάτσελο. Πολύ ωραία. Αγγελική. Ναι. Λιποθύμησε, Αγγελική, αυτή τη στιγμή.
Χθες το βράδυ μου έστειλε μήνυμα. Βλέπαμε όλοι μαζί το ρουκζούκ το special. Και εξαιρετικό. Και ένα απόσπασμα με έπαιξε μόνο η Μέδουσα. Που ήταν όλη η εκπομπή 10 φορές. Δεν πειράζει τώρα, ευτυχώς Ζέντα είναι φίλη, καταλαβαίνει. Και μου έστειλε μήνυμα. Και της έστειλα φωτογραφία με τη Ζέντα. Σ' άρεσε. Γελάγαμε όλο το βράδυ με σένα μετά. Πετσόκο μας τέλειο, το γνωστό. Τίτλοι μυθιστορημάτων που έχουν μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη. Η άλλη έφυγε με τα μάξι. Θέλω να είστε στην κινηματογράφο δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι η μεγάλη οθόνη. Αυτή είναι η μεγάλη οθόνη. Ξέρετε ελληνικά. Βιβλία, θεατρικά. Θεατρικά. Μην ταινίσει. Μου ήρθε τώρα το όνομα. Και ο χρόνος αρχίζει τώρα. Δεν θέλω. Τι? Η Λούθο και παραλλαγή. Τι, μην ρωτήσω. Ανεμοδαρμένα ύψη, λεωφορείο Πόθος. Βρήκατε τρία. Λούφα και παραλλαγή δεν παίρνει κανένα πόντο. Πολεμό να κάνεις τη μοναξιά. Άμα δεν τα βρείτε ειρηνικά. Θέλανε τους όλους κανονικά. Με τα μαγικά σου τα κόλπα. Θέλανε τους όλους μην τρελαθείς. Όπως έχεις φύγει θέλω να ρωθείς. Τίποτα δεν έχεις να φοβηθείς. Με τα όνειρά σου για όλα. Πολεμό να κάνεις τη μοναξιά. Εμένα μου το έχουν στείλει από το εξωτερικό αυτό το μυθιστόρημα. Είναι το εξωτερικό Λούφα και παραλλαγή, όχι το εσωτερικό. Λούφα και παραλλαγή. It's Λούφα και παραλλαγή. Moving and camouflage. Δηλαδή υπάρχει, απλά εσείς δεν το ξέρατε. Άρα... και κάθε... Να σου πω για κάτι, στο ρουκ-ζουκ δεν έχουν γνώσεις φαίνεται, γιατί αυτό υπάρχει. Να το. Να το. Ζέτα. Πολύ υπάρχει. Ζέτα, θα σας στείλω το διαβάσεις, γιατί είναι πιο μεγάλο από την ταινία. Ναι. Κόψανε κάποιοι. Κόψανε. Δεν τολμάμε να μιλήσουμε πια, εγώ ήταν bullying. Όχι, γιατί με κογιονάρει συνέχεια, Νικόλο. Φάνηκε η ηλικία της. Αυτή ήταν η πρώτη διανομή του Φιώρο του Λεβάντε τότε. Να σου πω, Κογιονάρης. Ναι. Άρα λοιπόν πρέπει να ξαναμιλήσουμε, γιατί πρέπει να ξαναδούμε τους πόντους. Τους πόντους, βέβαια. Τους ή πόντους. Το ρεζιλίκι. Ποιο ρεζιλίκι, παιδί μου. Εγώ ήμουν καταπληκτική, πείτε. Εσύ που πείτε. Πολύ καλή, καταπληκτική. Να σου πω. Εσύ τώρα, όχι εσύ, η κοπέλα που υποδίεται σε είναι η κυρία Ματίνα Νικολάου. Αυτή. Σταματίνα Νικολάου, τη γιορτάς. Η Σταματίνα. Με τι μούτρα θα πάει να πάρει βαθμούς από το σχολείο του παιδιού της. Δεν θα πάει η μαμά, θα πάει. Μήπως να πηγαίνει πια η Βάνια σιγά σιγά. Ναι. Άλλαξε το. Δε... Ρε, εσύ πήγαινε μια φορά στο σχολείο έτσι. Πάει, το παιδί καταστράφηκε. Το, Μίγα η μαμά μου. Είναι ψυχή η Μίγα, είναι ψυχή. Ήρθαν όλοι, ήρθαν όλοι να σου πούν συγχαρητήρια. Πολύ ωραία, το στρώσατε. Το γλιτά. Το γλιτώσατε όλη η οικογένεια. Family time. Ωραία, μπράβο. Κάτι παίξτε τη. Θα σε ευχαριστώ. Κάτι. Έλα, δεν είπα. Δεν το πιστεύω ότι είμαι εδώ τώρα. Είναι κάτι που βλέπεις τα όνειρα και είναι αληθινά. Τώρα, άμα κάνω έτσι, όχι, είναι αλήθεια. Που ήταν, μπράβο στον Αντρέα όμως, γιατί για τις εξετάσεις του. Τη χοληστερίνη και τη μέση. Το απάντησα τώρα, όπου δεν έχει σημασία. Στον ελεύθερο του χρόνο ασχολείται με τα ζώα του, είναι αλήθεια. Φωτογραφίζει και κάνει εκδρομές και ράφτινγκ. Που κάνεις δεν βλέπω ένα κανόνα έχετε φέρει, έχετε φτιάξει κάτι. Θα φύγω από εδώ. Θα φύγω και από εδώ. Όταν πάμε για ένα ράφτινγκ και σου είπα όχι. Οι φίλοι του τώρα θαυμάζουν την ευστροφία του. Να είναι καλά. Τη γενναιοδορία του. Ενώ είναι πολύ υποστηρικτικός και ξέρει να ακούει. Άκου τώρα τι μάθαμε. Άμα σε σπρώξω και με τρεις τα σκαλιά, θα μάθεις και πόσα σκαλιά έχετε στο πλατό. Δεν είναι αλήθεια. Μάλιστα λέει εδώ είναι γνωστός για τις συμβουλές του που δίνει με ένα πολύ ιδιαίτερο και χαρά. Γιατί κοροϊδευόμαστε. Να σου πω, για το καλό μεσημεράκι δεν μας είπες κάτι, ρε Νίκο. Δεν θέλω να πω. Θα πας αύριο και η Αγγελική δεν θα λέει ότι πήγες εκεί και δεν είπες τίποτα. Όχι, έχω ένα αίτημα απλά, στον Αντένα μιλάω πια. Ναι. Αλλάξε τις ώρα να πάρουμε μια αναπνοή. Η Ματίνα Νικολάου, παιδιά, είναι μαζί μας. Και τη Ματίνα. Έχει ελεύθερο χρόνο, τι κάνεις. Έχει ελεύθερο χρόνο που είναι ηθοποιός. Όχι, παιδιά. Παιδιά. Έρχεται με τον Μαρκόπουλο. Εγώ δεν έρχομαι με σκέιτ. Έρχεται με σκέιτ τον Μαρκόπουλο. Freestyler, rock the microphone, straight from the top of my dome. Freestyler, rock the microphone, carry on with the freestyler. The door and go on, you know I got the flow on.
εντάξει, τρόμαξα. Μην και αυτό είναι το αίμα τη. Είμαι, πού είναι το σκέιτ, άφηγε. Α, το σκέιτ, έλα. Όχι, νόμιζα... ξέρω, Νικόλα, να κάνω πολύ καλά. Φάνηκε. Να δω το πρόσωπό σου. Αμάν, αυτή χτύπησε καλέ. Χτύπησα λίγο, παιδιά, λίγο. Τι άλλο θα κάνουμε για την άλλη. Ποιος το σκέφτεται. Είμαι καλά. Να σε δω. Ναι, είναι καλά. Είμαι καλά. Είναι καλά και μαγαμά. Πολύ ωραία. Ήμουνα πολύ καλή, Νικόλα. Αχ, το αίμα μας αφήσαμε στο πλατό αυτό. Βλέπει το κανάλι να της κάνει ανανέωση. Θα σε ευχαριστώ. Ωραία, πήγαινε τώρα. Πήγαινε στον Ευαγγελισμό. Πας για ράματα. Ράματα. Παραμέντικο. Ναι. Τώρα οι άλλοι είναι χαρούμενοι. Έλατε. Αύριο που θα ντυθείς εσύ, Βάνια, να κατέβεις κάτω, είναι ωραίο. Μα θα πάει Τετάρτη στον κήπο με τις αλήθειες στο θέατρο, Μουσούρι. Πιο εύκολο να κάνετε εμένα να κάνω ράφτινγκ πίσω από το να βγει αυτή να σκοτώθει. Μα γιατί δεν ξέρει. Πού πάει, ρωτάνε. Τίποτα, πάει εδώ στο πρώτο. Είχαμε κάτι γνωστούς. Και θα βάλουν το σκέιτ πάνω έτσι και θα γράψουν ενθάδε. Όχι, η εκπομπή αυτή πρέπει να σταματήσει. Ναι. Τι ώρα είναι? Κάτι τη σταματάω λίγο αν θέλω τώρα. Δεν είναι, έπαιξε και αρκετή ώρα, δεν είναι και τρία λεπτά. Εντάξει, να ενημερώσουμε ότι είναι μια χαρά. είναι ακίνητη που σημαίνει ότι τα πράγματα πηγαίνουν πολύ. Όχι, είναι μια χαρά, γιατί τρέχουν όλοι όμως. Πού πάτε, εντάξει είστε? Εντάξει. Ωραία, μπράβο, πολύ ωραία. Να σου πω, η Ματήρ είναι θεάρα. Η άλλη πάνω που περνάμε τα μαρτύρια για να περνάει η ώρα της το μεσημέρι που δεν θέλει να κάτσει στο Πορτοφίνο. Δεν τη έπρεπε να κάνει και τούμπες με νεύρα πια που τη χτύπησε. Πώς είναι τα παιδιά που χτυπάνε και οι γονείς φωνάζουν, γιατί έπεσε Κωστάκι και είναι ο Κωστάκης έτσι. Έτσι πτραβά. Εν πάση περιπτώσει, περαστικά στην ηθοποιό. Δεν το πιστεύω. Μια λέξη στα χείλη σου ούτε μου λένε. Τι με βάλα, τι είναι αυτό. Πίνω, καπνίζω. Σήμερα για μένα το πρόβλημα ήταν ότι δεν ήσασταν συνδεδεμένοι. Δύο ξεχωριστοί άνθρωποι, η Άννα Μαρία. Δύο ξεχωριστοί κόσμοι, ακριβώς. Αλλά μπορούν να συνδεθούν, αν υπάρχει η πρόθεση. Δεν ήταν δική μου άσε με να επιλογή. Άννα Μαρία. Ναι. Ελπίζω στο επόμενο τραγούδι που θα σας δω μαζί να είστε ζευγάρι. Όλα τα ζευγάρια κάποια στιγμή. Θα είμαι το ζευγάρι. Απλά φυσικά. Αυτό που λέω. Να πω μια κουβέντα σήμερα. Κλείσει φωνή μου, βέβαια, από το 7 η ώρα που το είπα τρεις φορές. Καλά, πες να πει ο Χάρης και μετά μιλήσουμε. Όχι, γιατί θα πούνε ότι την ελείπτω. Καλέ, όλα τα ζευγάρια έχουν καυγάδες. Καυγάδες έχουν όλες. Τα καυγάδια αυτά είναι καλά. Όλα τα ζευγάρια κάποια στιγμή μπορεί να έχουν μία συμμαχία. Ο Χάρης το επέλεξε. Εντάξει, στο επόμενο πάμε. Παιδιά, αφήστε τα. Αγκαλιαστείτε. Σας θέλουμε εδώ. Εδώ θα είμαστε. Ελπίζω. Η ατμόσφαιρα ηλεκτρική. Ωραίος ο Νικόλας. Και από εδώ και πέρα ξένοι. Με ποιον συγκράς, με ποιον κοιμάσαι. Ψέματα δεν θέλω, άσε. Πες την αλήθεια. Όλα ήταν μια συνήθεια. Πες μου τώρα. Πριν να έχουν όλα στη φορά. Όσα ζήσαμε θα σβήσουν. Μόνο δάκρυα θα αφήσουν. Πολύ ωραία. Τι έγινε, γιατί δεν με ενδιαφέρει. Είχα το μυαλό μου αλλού. Άνθρωπος είμαι, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Ναι. Πού τον είχα, ρωτάει άλλη. Να δω τι χρώμα κάλτσες φόρεσες. Τι Ματίνα τον είχα. Πού τον είχε, λέει. Ρωτάει άλλη, πού τον είχε. Τίποτα, ήθελα να δω αν θα κάνουμε γαλλικό σήμερα ή ένα χρώμα. Τι κάλτσες, είναι βλαμμένοι όλοι πάνω. Αυτοί μαλώσανε. Το ξέρουμε ή λέω τώρα κουτσομπολιό. Α, το ξέρουμε. Και την άφησε να τραγουδάει μόνη τη. Δεν συμμετείχε. Έκανε πουρουπουπού. Τριφωνία. Αφωνία έκανε, αφού άφησε την κοπέλα. Άρα τα ξαναβρήκαν όμως για το άλλο live, γιατί ο Νίκος του τα έφτιαξε πολύ γρήγορα. Μπράβο στον Νίκο, ωραίος, είναι πολύ ενωτικός. Έχει επιλέξει το The Secret Song, είναι ένα καινούργιο, πολύ μεγάλο project. Είχαμε αναφερθεί αναλυτικά σε αυτό. Είναι το show που παρουσιάζει ο Νίκος Αλιάγας στη Γαλλία, το φέρνει ο Αλφα. Οπότε η Ναταλία Γερμανού έχει ας πούμε κουμπώσει. Άρα τη δώσανε τα δύο project και διάλεξε το. Νομίζω προηγήθηκε η συζήτηση για το Secret Song και στην πορεία μπήκε και το Chart Show. Εντάξει, είναι απολύτως πάνω τη. Και τσάρτ πάρα πολύ, γιατί είχε και σχόλιο, είχε και κόσμο που μιλούσε, είχε και live. Δηλαδή
Το γούσαρε πάρα πολύ. Και στεναχωριού. Όμως τι θα πει. Τι θέλει επιτέλου από μένα. Δεν φτάνουν όσα πέρασα για σένα. Πάλι εσύ. Πάλι εσύ. Μακίζει και η καρδιά μου σταματάει. Και το φιλί σου κάθε αντίσταση νίκα. Πάλι, πάλι εσύ. Να, μπράβο στον Λευτέρη. Παιδιά, εμένα πόσα μου έχουν προτείνει από τις άλλες εκπομπές, γιατί το καναλί δεν μου έχει προτείνει τίποτα. Μα προφανώς δεν ξέρω, ακούγεται κάτι, κάνουν μόνα, βλέπει το καναλί σου, λέει αυτός δεν θέλει, μην του το προτείνουμε και μας πει. Να, όχι, το καναλί, ας κολλήσει από αυτά, ας μου προτείνει να πω και ένα όχι. Γιατί λένε, λένε, λένε και τελικά θα κάνω μόνος μου και την εκπομπή, γιατί η άλλη σκοτώθηκε. Για να πατήσω να δω, θα δω, α, ζεις. Ξέρεις, εγώ είμαι κατσαριδάκι, το αντέχω, αντέχω. Δεν έχει τίποτα. Ωραία, τη πήγε. Όχι, γιατί λέγαμε να πας να κάνεις κάτι για τα μάτια να σηκωθούν. Τώρα που πρίστηκε το μάτι. Έτσι, τώρα θα πας να το κάνεις και θα πούμε ότι όπως πέρασε το μάτι από το χτύπημα, της έμεινε το. Κατάει, κατάει. Έλα, πάμε. Κατάει. Πάμε για όχι, όχι, δεν πρόκειται να σε σβουρίξω. Γιατί, τι θα πάω. Γιατί σέβομαι την ανθρώπινη ύπαρξη. Μπορεί να μην είναι γνωστό, έλα το μάτι. Στέλνω αυτή τη τηλεόραση. Αχ, με πάτε. Στη Βάνια!